Αθανάσιος Διαλυνάς, δικηγόρος. Κύριε Διαλυνά, τι υπόθεση είναι αυτή, ποιος εκπροσωπείται και τι υποστηρίζεται? Στο γραφείο μας έχει αναλάβει το γραφείο μας δύο γιατρούς της υποθέσεως, την οποία την ανωνυμία τους επιθυμούν να διατηρήσουν μέχρι στιγμής κοινή τουλάχιστον. Αφορά μια υπόθεση με πολλά αδικήματα, ας πω ενδεικτικά, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση καρτελιού κλπ. Δεν έχουμε λάβει γνώση ακόμα της δικογραφίας. Να φανταστείτε ότι ακόμα και η ίδια η ανακρίτρια δεν έχει ολόκληρη την ποινική δικογραφία. Παρ' όλα αυτά, λόγω του ότι είναι μεγάλη δικογραφία, μας δόθηκε προθεσμία για να απολογηθούμε την Παρασκευή, 9 ώρα το πρωί. Και από εκεί και πέρα θα επιμεριστούν οι κατηγορίες στον κάθε κατηγορούμενο. Και από εκεί και πέρα εμείς τουλάχιστον θα απολογηθούμε καταθέτοντας υπόμνημα απολογητικό. Ο πρώτος ισχυρισμός των εντολέων σας είναι αθώο. Είναι αθώο και αυτό θα αποδειχθεί με βάση έγγραφα και στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουμε στην ανακρίτρια και θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι όλο αυτό είναι μια φούσκα η οποία θα πρέπει να ξεφουσκώσει. Αυτοί οι κατηγορίες που είπατε προηγουμένως, ναι. Σε τι αφορούν περισσότερο? Υπάρχει δηλαδή η υποψία ότι οι πελάτες σας συμμετείχαν σε κάποια μεθόδευση προκειμένου κάποιοι να πετύχουν καλύτερες συντάξεις? Θα ήθελα πολύ να σε βοηθήσω ακόμα παραπάνω. Γνωρίζω ότι ελήφθησαν και παρακολουθήσεις του αποστολικού υλικού κλπ. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν έχω δει καθόλου λιθογραφία. Και επίσης δεν προλάβαμε να δούμε τους πελάτες μας και εμείς. Τους είδαμε όσο μπορέσαμε τώρα και την διάρκεια θα πέμε στον σελίδα και στον ανοιχτή. Αφού λάβουμε την δικογραφία και έχουμε μια πληρέστερη εικόνα, φανταστείτε ότι δεν ξέρω γιατί ακόμα κατηγορούνται. Μας έγινε μια ανάλυση γενικά των κατηγοριών, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι στον καθένα. Δηλαδή ποιος κατηγορείται γιατί. Τι υπόθεση καθόλου είναι? Είναι ψυχία. Πάντως διευκόλυνα να ξέρετε. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν ξέρω γιατί ακριβώς τους κατηγορούν. Δεν ξέρω δηλαδή σε τι συνίσταται. Εσείς έχετε δύο ψυχιάτρους. Εγώ σε δύο.